Πάμε στην 10η σύνδεση τις τελευταίες δύο εβδομάδες με τα Νόγια. Μας δίνουν υλικό εκεί. Το έχουμε πει, αγαπάμε και την περιοχή. Λοιπόν, ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram. Στο Facebook, στο Instagram. Θα μας τα πει, έχει θα μας τα πει. Ο Στέφανος ο Δραμουντάνης έριξε το διαδίκτυο. Γελάσαμε αρκετά. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και θα κλείσουμε κάπως έτσι την εκπομπή σήμερα. Εδώ θα δείτε πως φτιάχνουμε το φρόντο στα Νόγια πλέον. Ήρθε ο καιρός. Λοιπόν, εδώ είναι ο καφές μέσα χτυπημένος. Γεμίζουμε πάγο. Και θα βάλουμε το φρόντο μας. Αυτό είναι ο Νογιανός φρόντος. Λοιπόν, εγώ θα σου βάλω τώρα ένα πιο δύσκολο, Στέφανε, εγχείρημα. Καθώς πίνω ελληνικό, τον ελληνικό πώς θα τον έφτιαχνε στα χιόνια. Ο ελληνικός δεν φτιάχνεται στα χιόνια. Καλησπέρα σε από τα Νόγια. Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, Στέφανε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Λοιπόν, παρακολουθούμε την εκπομπή σας εδώ. Ναι, μας παρακολουθείτε. Έχουμε και κοινό, να ξέρετε. Έχουμε κοινό στα Νόγια. Έχουμε μεγάλο κοινό. Έχουμε κοινό. Εντάξει, είστε ένας ιστορικός τόπος, η αλήθεια είναι, το έχουμε αδυναμία. Μας αγαπάτε κι εσείς, οπότε τα έχουμε βρει, κάπου εκεί τα έχουμε βρει. Λοιπόν, για πες μας τώρα για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτό το βίντεο που ανέβασες και έριξες στο Instagram. Εγώ λοιπόν έχω ένα καφέ εδώ στα Νόγια. Ναι. Και σκέφτηκα, αντί για παγάκια, είχε πάρα πολύ χιόνι. Λέω να βάλουμε το χιόνι στο φρέντο. Ποια η διαφορά? Και νομίζω ο φρέντος ήταν πολύ πιο νόστιμος. Δέχεσαι και παραγγελίες τώρα με χιόνι μέσα? Τώρα οι πελάτες είναι πολύ περισσότεροι βέβαια, αλλά το χιόνι εδώ απ' έξω έλειωσε δυστυχώς και πρέπει να περιμένουμε το καινούργιο. Αυξήθηκε η πελατεία λοιπόν, ε. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σας δείξω λίγο το κοινό. Θέλω να το δείτε αν μου επιτρέπετε. Βέβαια, πάμε εκεί να μιλήσουμε. Λοιπόν, εδώ, κοιτάτε τον κόσμο, περιμένει όλη την εκπομπή σας. Μα είναι δυνατόν τώρα, έχουμε τέτοια τηλεθέαση εκεί, ναι, στα, ναι, Νόγια. Βέβαια, περιμένουμε όλοι να σας δούμε από κοντά. Άρα θα έχουμε και πολλές μαντινάδες να ακούσουμε. Κανονικά τώρα πρέπει να πέσουν και μαντινάδες. Θα σου πω μια σίγουρα. Μια σίγουρα, πάμε. Ανογιανό μου και σε μη, και αν δεν σου κάνω χιόνι, στον ουρανό θα φτάξουν οι δροσεροί σκουλόνι. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Τους βάλαμε εύκολα, η αλήθεια είναι. Το Ανογιανό, το αυτό εκεί, το αντικριστό, σε πρόλαβα. Και οι μαντινάδες και η λεβεδιά, νομίζω ότι στα Νόγια τώρα είναι κάτι δεδομένο. Σας περιμένουμε να έρθετε στο μαγαζί, στο χωριό γενικά, να κεράσουμε καφέ όπως τον θέλετε εσείς. Όπως τον θέλετε. Γιατί αγαπάμε καφέ στα Νόγια, σίγουρα. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο, μας καλοέμαθες τώρα. Σίγουρα, άμα χιονίσεις θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο τώρα που πήραμε το δρόμο. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας σε όλη την παρέα. Ξαναγύρισε την κάμερα πάλι να μιλήσουμε και να κλείσουμε εκεί με τα παιδιά. Τους χαιρετισμούς σε όλη την ομάδα εκεί. Χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα, κύριοι. Χαιρετίσματα, χαιρετήξετε. Και με το καλό. Όλους, μικρούς, μεγάλους. Να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, μπράβο. Σας περιμένουμε, ευχαριστούμε. Μπράβο, Στέφανε. Είδες μια όμορφη πρωτοβουλία. Καλά, και τα Νόγια ακούστηκαν. Και το χιόνι ακούστηκε. Και η μαντινάδα ακούσαμε. Και είδαμε την ελπίδα με καλό μάτι. Με τον μάτι των Ανογιανών εκεί, των λατρευτών. Έχει εκατοντάδες σχόλια ο Στέφανος στο προφίλ του, γιατί έριξα μία ματιά και όλοι λένε για το πόσο ωραίο βίντεο ανέβασε και τους έφτιαξε τη διάθεση. Και σχόλια και εντάξει. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν.